Είναι τα podcast της Athens Voice. And along with it has come a new freedom of expression. marketingconsultant.gr Μάρκετινγκ για μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες. Ο Σύμβουλος Μάρκετινγκ Θέμης 41 σας προτείνει ιδέες και λύσεις για να αναπτύξετε έξυπνα την επιχείρησή σας. Καλή σας ακρόαση! Γεια χαρά σε όλους! Είμαι ο Σύμβουλος Μάρκετινγκ Θέμης 41 και σε αυτό το podcast της στήλης Business and Marketing Tips της Athens Voice θα μιλήσουμε για τη δημιουργικότητα στο B2B Marketing, στο Business to Business λοιπόν. Στα πολλά χρόνια που εξυπηρετώ την αγορά και τους ανθρώπους της, έχω καταλήξει συγκεκριμένα συμπεράσματα και νόμους που αφορούν τη δημιουργικότητα στην επικοινωνία των πελατών. Πρώτος νόμος. Όσο πιο μικρή είναι η επιχείρηση, τόσο πιο μεγάλη και η προθυμία της να προχωρήσει σε κάτι δημιουργικό και επαναστατικό. Μην περιμένετε λοιπόν να κάνει κάτι αντίστοιχο σαν την παλαιότερη καμπάνια του Βασιλόπουλου, όπου ο μπαμπάς ντυνόταν μπαλαρίνα για την κόρη του. Δεύτερος νόμος. Το 80% των δημιουργικών καμπανιών γίνεται από το 20% των πελατών. Ναι, η αρχή του Παρέτο σαφώς και έχει εφαρμογή και εδώ. Και ο τρίτος νόμος μου, εάν υπάρχει κάτι ακόμα πιο δύσκολο από μια δημιουργική καμπάνια B2C για ένα επιχειρηματία, είναι μια δημιουργική καμπάνια B2B. Στο σημερινό μου podcast θα ασχοληθώ με τον τρίτο νόμο. Ακούστε λοιπόν, γιατί όσο δύσκολο και αν σας φαίνεται, μια δημιουργική καμπάνια είναι προτιμότερη για να επικοινωνήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας σε άλλες επιχειρήσεις πελάτες σας, δηλαδή στην κατηγορία B2B. Ποιοι είναι οι λόγοι όμως πίσω από την απουσία της δημιουργικότητας? Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες βρίσκουν τη δημιουργικότητα ανεπιθύμητη για το B2B marketing? Έχω καταλήξει σε τρεις λόγους. Υπάρχει συχνά μια σύγχυση όσο που αφορά το tone of voice της επικοινωνίας. Για πολλούς το B2B marketing είναι μια σοβαρή υπόθεση που δεν σηκώνει αστεία. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι ο επιχειρηματίας απευθύνεται προς επιχειρηματία και όχι προς τον τελικό καταναλωτή, και έχει πολλές φορές την εντύπωση ότι απευθύνεται σε κάποιον με τον οποίο μιλάνε την ίδια γλώσσα και βρίσκονται κατά κάποιο τρόπο στο ίδιο inner circle. Δεν υπάρχει λόγος βέβαια να παρεμβληθεί η δημιουργικότητα. Και ο τρίτος λόγος είναι ότι υπάρχει αντίληψη ότι το B2B marketing είναι υπόθεση αριθμών, επιτροπών και οικονομικών διευθυντών ή του τμήματος προμηθειών. Όταν μιλάνε τα Excel, ποιος θα θέλει τα σενάρια? Η πραγματικότητα όμως είναι και οι τρεις λόγοι που σας είπα μπορεί να σας αποτρέψουν από το να κάνετε μια επιτυχημένη πώληση, και θα σας καταρρύψω έναν προς έναν. Ας ξεκινήσουμε με το tone of voice. Το ύφος της επικοινωνίας είναι ένα από τα πιο παρεξηγημένα στοιχεία της επικοινωνίας. Επηρεασμένη από την πληθώρα χιουμοριστικών διαφημίσεων, πολλοί επιχειρηματίες θεωρούν ότι το χιούμορ είναι το μόνο tone of voice που έχει αποτέλεσμα. Και από τη στιγμή που κρίνουν ως ανάθεμα το χιούμορ στην B2B επικοινωνία, προτιμούν το ξερό ύφος ανακοίνωσης. Όμως δεν είναι έτσι. Υπάρχουν πάρα πολλές αποχρώσεις tone of voice για να επικοινωνήσετε τη δική σας μοναδικότητα. Μπορεί να είστε δημιουργικά σοβαροί, δημιουργικά ευαίσθητοι, δημιουργικά ανταγωνιστικοί, δημιουργικά αλαζόνες, δημιουργικά ταπεινοί. Πρέπει όμως να είστε δημιουργικοί και στην B2B επικοινωνία. Όσον αφορά τον επιχειρηματία προς επιχειρηματία τώρα, το δεύτερο λόγο που σας είπα, πολλές φορές ένα επιχειρηματίας μπορεί να είστε σε ένα τραπέζι, σε ένα meeting με ένα συνεργάτη και να νιώθετε ότι καταλαβαίνόσαστε και πιθανόν να έχετε απόλυτο δίκιο. Όμως δεν υπάρχει λόγος να παρεκτείνετε αναλογικά, extrapolate δηλαδή, τη μεμονωμένη εμπειρία σε ένα αξίωμα ή νόμο. Για κάθε νέο επιχειρηματία με τον οποίο νιώθετε ότι καταλαβαίνόσαστε και ως εκ τούτου δεν υπάρχει ανάγκη για να μπει δημιουργικότητα στην προσέγγιση σας προς αυτόν, υπάρχουν άλλοι 10 με τους οποίους δεν καταλαβαίνεστε. Σε αυτή την περίπτωση, η δημιουργικότητα μπορεί να γίνει το όπλο σας. Και ο τρίτος λόγος που έχει να κάνει με τους αριθμούς, οι άνθρωποι δεν είναι αριθμοί. Έχετε υπόψη σας ότι δεν είναι ούτε αριθμοί ούτε ρομπότ. Ναι, ένας οικονομικός διευθυντής ή μια επιτροπή θα κοιτάξει το EBITDA σας και τις εκπτώσεις που προσφέρετε και τους όρους διακανονισμού και όλα τα Excel που υπάρχουν. Όμως πάντα να θυμάστε ότι η δημιουργικότητα, ακόμη και αν σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να λειτουργήσει ως πολιορκητικός κρυός και να προλιάνει το έδαφος, όλοι θα σας θυμούνται ευχάριστα αν είστε αυτός που στείλατε τη δημιουργική καμπάνια με τον μπαμπα μπαλαρίνα. Έχοντας πει τα παραπάνω, θα σας αποκαλύψω, κλείνοντας, και τον τέταρτο νόμο μου. Δημιουργικότητα B2C συν δημιουργικότητα B2B ίσον επιτυχία. Είμαι ο Σύμβουλος Marketing Θέμης 41 και μέχρι το επόμενο Business and Marketing Tips Podcast είστε επανειδήν.
Μόλις ακούσατε τις ιδέες και τις λύσεις που προτείνει ο σύμβουλος Μάρκετινγκ Θέμης 41 για την έξυπνη ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Ραντεβού με νέες προτάσεις την άλλη εβδομάδα. marketingconsultant.gr Μάρκετινγκ για μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες. Το podcast αυτό δεν περιέχει συγκεκριμένες συμβουλές για επενδύσεις ή σίγουρο κέρδος. Σκοπός του podcast είναι η γνωριμία των ακροατών με τις βασικές αρχές marketing και επιχειρηματικότητας μιας μικρής επιχείρησης. Κάθε επιχείρηση είναι διαφορετική και χρειάζεται εξατομικευμένη προσέγγιση γι' αυτό και ενδείκνεται η συμβουλή ειδικών. Ήταν ένα podcast από την Athens Voice. Μπορείτε να ακούσετε τα podcast της Athens Voice στο athensvoice.gr και στο Spotify, στο Apple Podcast και το Google Play Music.